Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕ εκφράζει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως ασφαλιστικού ταμείου, όπου μετά την κατάργηση 13 δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των 5 του ΙΚΑ, και το κλείσιμο δεκάδων κλινικών και εκατοντάδων νοσοκομιακών κρεβατιών, η συγκυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τα πολυατρία του ΕΟΠΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συνολικότερα. Όλη η δομή που μέχρι σήμερα υπήρχε για τους ασφαλισμένους αλλάζει μορφή. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς, ότι η διαδικασία που μας λέγανε ότι ξέρεις με τον ΕΟΠΗ θα τακτοποιηθούν όλα αυτές οι ελλείψεις που υπήρχαν στο σύστημα υγείας μέσα ένα σχήμα το οποίο έγινε και δεν έζησε ούτε 2 χρόνια, πάνε σήμερα να τον αποδογυρίσουν στην κατεύθυνση να διώξουν τον κόσμο προς τον ιδιωτικό τομέα. Και πράγματι προσπαθούν πρώτα να πάρουν τις φθηνές υπηρεσίες που είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη συνέχεια οι κοστοβόρες που είναι η δευτεροβάθμια θα τις αφήσουν προς το παρόν προς τη δημόσια νοσοκομεία. Βεβαίως τα νοσοκομεία και οι γιατροί και όλο το κομμάτι αυτό λαϊλατείται από κόσμο, από προσωπικό, από ειδικευμένους, από αμοιβές. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν και μάλιστα όλα αυτά τους φέραν και το πρωτογενές πλεώνασμα. Σε αυτή τη διαδικασία επαιρώνται ότι κάναν και πλεώνασμα. Βέβαια ότι επαιρώνται ότι ξέρετε να μην μας πάρει και τη δόξα κανένας άλλος. Να την έχουμε εμείς τη δόξα γιατί εμείς τα σκεφτήκαμε. Βεβαίως τα σκεφτήκαν αυτοί. Προποφασισμένα είναι όλα αυτά. Και στην πορεία αυτή πραγματικά θα θρηνήσουμε θύματα. Θύματα, ο λαός βέβαια, όχι αυτοί που πραγματικά καλοπερνάνε. Και σε αυτό εμείς έχουμε να πούμε τούτο. Ότι χωρίς αγώνα που έφτιαξε αυτά, γιατί ο αγώνας τα έφτιαξε αυτά, το σύστημα ασφάλισης και υγείας, χωρίς αγώνα δεν θα κρατηθεί τίποτε όρθιο. Με αυτό το πνεύμα πορευόμαστε σαν συνταξιούχοι, τους λέμε ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με αυτόν τον κόσμο που έμαθε να αγωνίζεται, τους το δείξαμε 2-3 φορές μέχρι τώρα το τελευταίο εξάμεινο και μόνον, πόσος κόσμος συγκεντρώθηκε στις συγκεντρώσεις μας και μαζί με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, μαζί με τους εργαζόμενους, θα φέρουμε κατάσταση που πραγματικά δεν την έχουν σκεφτεί. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕ σε σχετική ανακοίνωσή της καταγγέλει τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης και καλεί τους συνταξιούχους να ορθώσουν μαζί με τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους γραμμή άμυνα στην επιχείρηση κατ' εδάφης και κοινωνικής ασφάλισης. Και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν την ανόρθωση κοινωνικής ασφάλισης και αξιοπρεπής τάξης καθώς και ένα δημόσιο σύστημα υγείας με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ασθενείς και πλήρη επιστημονικά και εργασιακά δικαιώματα για τους επιστήμονες υγείας και όλους τους εργαζόμενους σε αυτό.